Κύριε Ηλία, πολύ αγάπη. Λατρεία. Θρυλικός Ηλίας Υφαντής. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι η ζωή μου. Σε εκτιμώ και τη λατρεία μου. Και γι' αυτό έτσι τη διάρκεια του αθλητισμού και τη διάρκεια των αγώνων είναι πάντα μαζί μου. Και θα είμαι πάντοτε μαζί μου. Οτιδήποτε να θέλουμε. Τους λατρεύω και τους αγαπώ. Και τους ευχαριστώ πάρα 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 πολύ για αυτή τη περιφορά που έχουμε να φοράμε. Όλα αυτά τα χρόνια πώς θα περιγράφω. 70 χρόνια στον Ολυμπιακό. Τι να πω. Η ζωή μου. Η ψυχή μου, το πνεύμα μου. Χωρίς τον Ολυμπιακό δεν περπατάει ούτε ένα μέτρο. Δεν το ξέρετε. Και είμαι ο παίκτης ο οποίος στην κυριολεξία είναι ο πιο άτυχος προσφαιριστής της χώρας. Έχω 8 κατάγματα. Αυτό λέει πολλά. Σταμάτησα νέο παιδί και αυτό λέει πιο πολλά. Και στη διάρκεια που αγωνίστηκα από 16 χρονών στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και εθνική νέων κτλ. Προσέφερα πάρα πολύ. Και έδωσα στον κόσμο αυτόν τη χαρά να σηκώνονται και να φωνάζουν. Θα ήταν μια σημαντική ημέρα. Για μένα ιδιαίτερα σημαντική, όχι γιατί μου γίνεται. Για το τιμή που γίνεται στο πρόσωπό μου, γίνεται την ίδια μέρα με την τιμή στον Ηλία Υφαντή. Ένα μυθικό πρόσωπο για το σύλλογό μας, για τον Ολυμπιακό, για όλους τους Έλληνες, θα έλεγα. Έναν τρομερό ποδοσφαιριστή, έναν αξιόλογο άνθρωπο, έναν άξιο οικογενειάρχη. Και νομίζω ότι το να βραβεύεσαι την ίδια μέρα με τον Ηλία Υφαντή, αυτό αποτελεί από μόνο τιμή. Πόσο μάλλον που τιμάμαι και εγώ για την προσφορά μου στον Ολυμπιακό 30 χρόνια, στο οποίο προσέφερα μόνο τις δυνάμεις, σε κάτι το οποίο αγαπούσα από παιδί. Συνεχίζω να είμαι στην ομάδα, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος. Αντιλαμβάνεστε, τα 30 χρόνια τη ζωή μου είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό. Τα 30 από τα 56 μου τα πέρασα και τα περνάω στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνετε, νομίζω, πόσο σημαντικό και τιμητικό είναι. Και ο Ηλίας ο Υφαντής έχασε, αλλά έχασε και ο Ολυμπιακός. Διότι ο Υφαντής σταμάτησε να παίζει, ο Ολυμπιακός σταμάτησε να τον βλέπει. Αλλά όπου και αν πηγαίνει, όλος ο κόσμος το χαιρετά και δεν τον ξεχνάει. Φυσικό εμείς. Το μόνο που έχουμε να του πούμε, ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Του προσφέρουμε ένα κύπελο, να το έχει στο γραφείο του και να βλέπει ότι κάποτε έπαιξα στον Ολυμπιακό και να ξεστορεί στα συγγενικά του τα πρόσωπα ποιος τους έδωσε αυτό το κύπελο. Αλλά μαζί με το κύπελο του προσφέρουμε και ένα μεγάλο δώρο και να μην το ξεχάσει ποτέ του. Το δώρο ότι τον αγαπάμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Ηλία μου, ο Θεός να σε έχει δυνατό και εσένα και την οικογένειά σου και μη θυμάσαι τα παλιά ότι δεν σε σεβαστήκαν οι αντίπαλοι και οι αντίπαλοι σε θέσαν εκτός Ολυμπιακού. Σου ευχόμαστε από καρδιάς να είσαι πάρα πολύ δυνατός. Και να μην ξεχάσεις ποτέ ότι εμείς και η οικογένεια του Ολυμπιακού, η οποία είναι τεράστια, δεν σε αγαπάμε, αλλά σε λατρεύουμε. Ζήτω ο Ολυμπιακός. Δεν θα μιλήσω ως αντιπεριφερειάρχης, θα μου επιτρέψετε. Θα μιλήσω ως πρώην αθλήτρια του Ολυμπιακού, αλλά και ως ένας άνθρωπος που ουσιαστικά μεγάλωσα με αυτούς τους ζωντανούς θρύλους του ελληνικού αθλητισμού, οι οποίοι ακόμα και σήμερα δίνουν πολλά μαθήματα και στην κοινωνία μας, αλλά και στο πώς πρέπει να είναι ο αθλητισμός. Είμαι υπερήφανη που ήμουν μέλος μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού και είμαι, που αγωνίστηκα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν επιζητά το σεβασμό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει το σεβασμό από όλους, όχι μόνο για την ιστορία των 99 ετών, αλλά γιατί είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ελλάδος, ίσως και της Ευρώπης. Ο Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο αγαπημένος μας, κύριος Νίκος Γαβαλάς. Γεια σας και από εμένα, κύριε Ηλία.
Αισθάνομαι απόψε ότι εκκινεί άτυπα ο εορτασμός των 100 χρόνων της ομάδας μας του Ολυμπιακού σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο. Και θα ήθελα εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του Προέδρου μας, τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, να συγχαρώ το Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Και θα ήθελα να σας πω, αγαπητέ κύριε Γιάννη, αγαπητέ Πρόεδρε, σας το έχω πει και κατηδίαν, θέλω να το πω και δημόσια, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα, εμπράκτος, στο Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Για τον Λία τον Ιφαντή έχω ακούσει πολλές ιστορίες από τον πατέρα μου, από τον Νικήτα τον Καβαλά. Μπορεί να μας βλέπει από κάπου ψηλά. Προσπαθώ να μην συγκινηθώ, να είμαι ψύχρεμος. Αισθάνομαι πολύ μικρός απέναντί σας για να μιλήσω. Θέλω όμως να υποκληθώ και να μεταφέρω ένα ευχαριστώ από όλους. Από όλους τους φίλους του Ολυμπιακού για όλα όσα έχετε προσφέρει στην ομάδα μας. Είστε ένας από τους ποδοσφαιριστές που έκαναν θρύλο τον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλοι. Όλοι που ανήκουμε στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Για τον Γιάννη Μόραλη, δεν βλέπω απέναντί μου τον Δήμαρχο, δεν βλέπω ένα πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού, αντιπρόεδρο, ενεργή αντιπρόεδρο, πρώην διευθυντή επικοινωνίας και έχει περάσει πολλές θέσεις. Ο φίλος μου ο Γιάννης, είναι ο φίλος μου ο Γιάννης απέναντί μου και είναι μεγάλη ευτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν μεγάλη ευτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο που ο Γιάννης εργάστηκε σκληρά, μεθοδικά και πάνω απ' όλα με ήθος. Σπανίζουν παράγοντες με το ήθος του Γιάννη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του επί σειρά ετών, εγώ ως δημοσιογράφος, είτε στην τηλεόραση είτε στην εφημερίδα. Ο Γιάννης τότε ως διευθυντής επικοινωνίας και η συνεργασία μας ήταν υποδειγματική. Μετά τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρό μας, τον δήμαρχό μας και πατριώτη μου, κύριο Μόραλη, την αντιπεριφερειάρχη, τους βουλευτάς του Πειραιά και τους γιατρούς του Ζάνιο, γιατί μου δώσανε την ευκαιρία και έκανα τη μεγαλύτερη απόκρουση στη ζωή μου. Κρατήθηκα στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον το μεγάλο που είχατε και για μένα και φυσικά στον κόσμο που άναβε κεράκι και έκανε τάματα στις διάφορες εκκλησίες για την υγεία μου. Θα ήθελα πάρα πολύ το χειροκρότημά σας για την ψυχή αυτής της εκδήλωσης, τον κύριο Αντώνη Γλύκα. Είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι ο ιδρυτής αυτού του Συλλόγου, του Συνδέσμου. Αυτός έκανε τα πρώτα βήματα για να γίνει αυτός ο Σύλλογος. Στάθηκε όρθιος. Αυτός ο άνθρωπος, εκτός από ένας μεγάλος θρύλος του ποδοσφαίρου, είναι και ένας μεγάλος ήρωας της ζωής, έχοντας δίπλα του και την υπέροχη οικογένειά του. Αυτό που είναι σήμερα ο Ηλίας ο Εφαντής, το οφείλει στην αγάπη που έχει από την οικογένειά του, όπως και οι περισσότεροι από εμάς. Στους ανθρώπους που μας αγαπάνε. Ο πατέρας μου, αν και εθνικός, μου μίλαγε συνέχεια, Ηλία, για σένα, για τους Αδριανοπουλέους, τον Παπάζογλου, παρότι ήταν εθνικός, για τον Ολυμπιακό. Σας εύχομαι να είστε καλά, δοξάζετε την Ελλάδα, δοξάζετε αυτή τη μεγάλη ομάδα, τον Ολυμπιακό. Και για τον φίλο μου, τον Γιάννη, που είναι τιμή που τον έχω φίλο, νομίζω ότι ο Πειραιάς μαζί με τους συνεργάτες του είναι πολύ τυχερός που τον έχει για δήμαρχο. Γιατί έχει γίνει ο Πειραιάς μία πόλη για όλη την Ελλάδα, αλλά πιστεύω και για όλη την Ευρώπη και για τον κόσμο. Μία γιορτή και βραβεύσεις στον θρυλικό, το μεγάλο, το ανυπέρβλητο Ηλία Ιφαντή για τα 70 χρόνια προσφορά στον Ολυμπιακό και τον αγαπημένο μας Γιάννη Μόραλη, το Δήμαρχο Πειραιά, που 30 χρόνια έχει προσφορά στον Ολυμπιακό σε θέσεις πολύ σημαντικές σαν πρόεδρος, σαν αντιπρόεδρος, υπεύθυνος σε πάρα πολλούς τομείς, δύο φορές πρόεδρος της Σούπερ Λίγκα και μια τεράστια αγάπη και προσφορά για τον Ολυμπιακό και βέβαια για τον Πειραιά μας, για όλα αυτά που γίνονται.